πάω εγώ να καλωσορίσω τη Λιάνα Κανέλλη, τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μία εβδομάδα με έντονες εξελίξεις και πολιτικές, μια και η πανδημία πλέον βρίσκεται στην κορυφή της ειδησιογραφικής ατζέντας. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να την πει κανείς πολιτική εξέλιξη, σίγουρα όμως έχει πολιτικά πλοκάμια. Έχει και κάποιο. Να σου πω κάτι, έχει και ένα χαρακτηριστικό. Η πανδημία έχει μια πολύ μεγάλη διάρκεια. Επομένως, οι αυξομοιώσεις της εξορισμού αποτελούν είδηση. Ξέρω ότι είναι κουραστικό, ακόμα και εγώ πάρα πολλές φορές λέω: Αχ, Παναγιά μου, να μην τα ακούσω σήμερα, να μην το δω. Είναι όμως εξαιρετικά απαραίτητο. Επηρεάζουν κοινωνικά, θεσμικά, οικονομικά. Αυτό που μου λείπει, και το λέω σε όλους, μ' ακούσει και η Επιτροπή και λείπει και σε πάρα πολύ κόσμο, είναι να δίνεται καθημερινά ο αριθμός των ανθρώπων που παίρνουν εξτήριο. Πόσοι βγαίνουν. Μια-δυο φορές τώρα τελευταία το λένε. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με την κυρία Γιαμαρέλλου. Όχι, να αρχίσουν να το λένε. Να λένε πόσοι πήραν εξτήριο. Πόσοι βγήκανε από τον. Πόσοι αποσωληνώθηκαν. Ναι. Όχι πόσοι μπαίνουνε μόνο. Πόσοι αποσωληνώθηκαν. Κατάλαβα τι λέτε. Γιατί η πληροφορία ότι η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που είναι διασωληνωμένοι ή νοσηλεύονται είναι άνθρωποι, και κυρίως οι διασωληνωμένοι, που δεν έχουν κάνει εμβόλιο, μπα και παρακινήσει τους ανθρώπους της δικιάς μου της δεκαετίας της γενιάς, που είναι πάνω από τα 60, που δεν πάνε και δεν το κατανοώ. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι είναι σε έναν βαθμό εξαιρετικά υπεύθυνοι και για το που είμαστε σήμερα. Αυτή η γενιά είναι. Δεν η γενιά του Πολυτεχνείου. Δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για όλα και να τη ρίχνουμε πότε στους νέους, πότε στους ηλικιωμένους. Να πηγαίνουμε σε εμβολιασμούς άνω το 12, να χτίσουν. Οι επαγγελματίες, κορίτσι μου, οι επαγγελματίες. Οι γιατροί, οι νοσοκόμες. Εκεί πρέπει τα πράγματα να αυστηρέψουν από εμάς τους ίδιους ως απέτηση. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Να συνδεθούμε απευθείας, ρωτάω το σκηνοθέτη μας τον Γιώργο τον Σταμούλη, μπορούμε να συνδεθούμε απευθείας με την κυρία Γιαμαρέλλου, τη βλέπουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Κανέλλη. Λοιπόν, για να κάνουμε την αποτίμησή μας. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι βρισκόμαστε σε ένα πλατό καλύτερης ποιότητας από ό,τι ήταν προηγούμενα. Δηλαδή, κειμενόμαστε γύρω στα 1.200, 1.300, 1.500 κρούσματα και αυτό σκαμπανεβάζει ανάλογα με τον αριθμό των τεστ που γίνεται κάθε μέρα. Γι' αυτό πρέπει να τον προσέχουμε. Τότε που τα τεστ ξεπέρασαν τις 70.000, είχαμε και 1.800 κρούσματα. Τώρα που είναι γύρω στα 45, βρισκόμαστε γύρω στα 1.200. Θα μου πείτε είναι μεγάλη διαφορά, βέβαια είναι μεγάλη διαφορά, 500 κρούσματα την ημέρα. Απ' την άλλη μεριά, το ένα ερωτηματικό είναι γιατί τα κρούσματα δεν πάνε χαμηλότερα, γιατί δεν γίνονται τριψήφια, ενώ είναι γεγονός ότι οι θάνατοι, οι θάνατοι μειώνονται, οι διασωληνωμένοι μειώνονται και όταν τα παρουσιάζεται δίπλα στους διασωληνωμένους κάθε μέρα γράφεται συν τόση ή πλην τόση, οπότε βλέπει κανείς που βρίσκεται. Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία σαφώς κοντεύουν να μειωθούν 40%, που είναι πολύ σημαντικό αυτό για όλους. Τα ενεργά κρούσματα είναι κάτω από 20.000, ήταν 13.500 πριν από 2 μέρες. Επομένως, έχουμε δείκτες. Ο δείκτης θετικότητος χτες ήταν 2,33. Ποτέ δεν έχει πάει δηλαδή, τόσο βέβαια θετικότητος. Βεβαίως. Το περιβόητο όρο ΤΑΦ είναι μονίμως κάτω από 1. Και νομίζω ότι ο ευξημένος αριθμός κρουσμάτων οφείλεται στο ότι ο ιός πια έχει πάει στις νέες ηλικίες. Οι νέες ηλικίες δεν είναι ηλικίες εκείνες που θα κάνουν βαριά συμπτώματα, που θα βγουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, που θα διασωληνωθούν. Όμως, αυτές οι νέες ηλικίες μεταφέρουν στους άλλους και όπως είπατε πριν από λίγο πάρα πολύ σωστά, ένα περίπου 35% των ατόμων άνω των 60 ετών δεν έχουν εμβολιαστεί. Και αυτές είναι οι πολύ επικίνδυνες ομάδες για να διασωληνωθούν. Με βάση την κοινή λογική. Ακριβώς. Λοιπόν, οι νέοι μας αυτή τη στιγμή, εντάξει, είναι σωστό να λένε αμάν πια, κουραστήκαμε, πού θα πάει αυτή η δουλειά. Όμως, έρχεται η στιγμή που λες, ο ιός αυτός δεν είναι ένας ιός του εαυτού μου, είναι ένας ιός όλου του κόσμου που με περιτριγυρίζει. Επομένως, θα πρέπει να σκέφτονται ότι αν μεταδοθεί σε άτομα μεγάλης ηλικίας, ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο δεν εμβολιάστηκε, κινδυνεύει άμεσα. Απόδειξη πόσο δραστικό είναι το εμβόλιο, ότι στις μονάδες συντατικής θεραπείας, και η μέση ηλικία έχει πέσει πολύ, αλλά όσοι είναι άνω των 80 είναι ανεμβολίαστοι. Άρα το ερωτηματικό που είχαμε, μας στις μεγάλες ηλικίες είναι δραστικό το εμβόλιο, είναι θετικό, όντως είναι πολύ δραστικό, θα έλεγα, όπως και στις νεότερες ηλικίες. Ναι, παρακαλώ. Κυρία Γιαμαρέλλου, συγγνώμη. Πριν από λίγο η κυρία Κανέλλη έκανε μία παρατήρηση. Δεν ξέρω αν την ακούσατε. Μία έκκληση, πώς να την πω, κυρία Κανέλλη. Όχι, είναι έκκληση, είναι και παρατήρηση, είναι και. Πώς να σας το πω. Δεν φοβάμαι να το πω. Είναι και απέτηση. Απέτηση πολίτη προς τους συμπολίτες του. Δεν μπορεί να βαρύνεται ο κόσμος μόνο με το αίσθημα της ατομικής ευθύνης και να αφαιρεί από την ατομική ευθύνη. Εγώ θα την έλεγα καλύτερα υποκειμενική ευθύνη, γιατί η ατομική ευθύνη ενίοτε λειτουργεί και ως ατομικισμός. Λοιπόν, ναι. Η υποκειμενική ευθύνη είναι να απαιτείς και από τους διπλανούς σου μία συγκεκριμένη συμπεριφορά. Εγώ έχω ένα παράπονο ως προς τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εκστρατεία και η άσκηση πειθούς προς τους δυσπιστούς. Τα θύματα, ακούστε με, δεν δίνονται τα στοιχεία αυτά που να είναι πιο πιστικά. Δηλαδή, ενώ μπορείς να διαβάσεις ατελείωτες αναλύσεις για τα προβλήματα του Αστραζένεκα σε 5, 7, 8 ανθρώπους, για τα ποσοστά, για τη μυοκαρδίτιδα του Pfizer στο κάπου αλλού, και τα λέω όλα μαζί γιατί υπάρχουν άπειρα. Μπορεί να διαβάσεις σεντόνια ολόκληρα για το αν ήταν από τη Γιουχάν, αν βγήκε από τη Γιουχάν, τι είπαν οι Αμερικάνοι, τι έκανε ο ένας πρόεδρος, τι έκανε ο άλλος πρόεδρος. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι είμαι κάτοικος Γιούτα. Αλήθεια σας το λέω. Και όχι κάτοικος Αθηνών, Ελλάδος, πώς να σας το πω. Επομένως, χρειάζομαι πληροφορίες από αυτούς που μπαίνουν στην εντατική. Πόσοι βγαίνουν ζωντανοί. Να το λέμε κάθε μέρα, για να ξέρουν ποιοι βγήκαν ζωντανοί. Και αν από αυτούς είναι αυτοί που βγήκαν ζωντανοί εμβολιασμένοι. Αυτοί που δεν είναι εμβολιασμένοι. Να επισημαίνονται οι κίνδυνοι. Τα νέα παιδιά σπέβδουν να πάνε. Αρχίζουν οι γονείς και λένε τι θα κάνω το Σεπτέμβρη αν υπάρξει εμβολιασμός των παιδιών. Δηλαδή, λίγο να διαπλατηνθεί η επιμόρφωση ακόμα και των συναδέλφων μου των δημοσιογράφων, να σας το πω. Γιατί αναπαράγουμε και εμείς οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι. Δεν μπορεί να μας πει κυρία Γιαμαρέλλου. Όχι. Άμα κάνουν τη δουλειά τους με έναν τρόπο ο οποίος είναι. Ναι. Κοιτάξτε, αν δεν μπορούν να πείσουν τους δημοσιογράφους να κάνουν τη δουλειά τους, μετά δεν μπορούν να πείσουν και τον κόσμο. Κυρία Γιαμαρέλλου. Ενώ δεν είμαστε ειδικοί για τα εμβόλια. Ναι. Σε αυτά που είπε η κυρία Κανέλλη, δύο πολύ μικρά σχόλια. Αυτοί οι αριθμοί δίδονται, αλλά πρέπει να δίδονται με διαφορετικό τρόπο. Πρέπει να είναι πιο εντυπωσιακοί και με αργό ρυθμό. Όχι μέσα σε 30 δευτερόλεπτα δίνω όλους τους αριθμούς και τελείωσα. Αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και από όλα τα κανάλια με τον ίδιο τρόπο. Και το άλλο που ήθελα να πω, το τονίσατε και εγώ έχω βαρεθεί να το λέω, το εμβόλιο έναντι της λίμωξης COVID δεν είναι σαν το εμβόλιο της διφθερίτιδος, σαν το εμβόλιο του κοκκινού. Είναι ένα εμβόλιο που δεν είναι μόνο προσωπική σου ευθύνη και μπορείς να πεις εγώ δεν θέλω να εμβολιαστώ. Είναι κοινωνική ευθύνη και είναι ευθύνη αλληλεγγύης. Και σε παγκόσμιο επίπεδο κιόλας. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Ούτε συζήτηση. Επομένως, είμαστε σε καλύτερη φάση από ό,τι είμαστε. Ζητάμε από τους νέους μας να εμβολιαστούν. Είδατε ότι η πλατφόρμα κάτω των 30 ετών θα σου επιτρέπει να διαλέξεις όποιο εμβόλιο θέλεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ώστε να μην υπάρχει ο παραμικρός δισταγμός. Με μία διαφορά, κυρία Γιαμαρέλλου. Οι νέοι χρειάζονται και μία καθοδήγηση σε ένα πράγμα μόνο. Αυτοί που θα έχουν την πολυτέλεια να διαλέξουν εμβόλιο, γιατί υπήρξαν και εποχές και μέρες και ώρες και κατηγορίες ανθρώπων που δεν μπορούσαν να διαλέξουν. Υπήρχε ένα διαθέσιμο εμβόλιο και όχι τόσα. Λοιπόν, οι νέοι που σήμερα έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν εμβόλιο, μέχρι να το κάνουν και μέχρι τη δεύτερη δόση και μέχρι την όποια δόση και το χρόνο που θα τους πούνε οι γιατροί, να είναι λίγο πιο προσεκτικοί. Δεν είναι προοπτική το ότι επειδή θα κάνω το εμβόλιο, μπορώ να συνεχίσω να κάνω και πράγματα που έκανα αδιαφορώντας ή χαλαρώντας τα μέσα. Γιατί έρχεται και η ζέστη. Σας το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αντέχει τη μάσκα. Και τον καταλαβαίνω τον άλλο με 40 βαθμούς να φοράει τη μάσκα. Αν δεν την αντέχεις, καλύτερα να μην βγεις από το σπίτι σου. Πώς θα σας το πω δηλαδή. Όμως, όπως και να το κάνουμε, μέχρι να πετύχουμε το 80-85% του εμβολιασμού των ενηλίκων, γιατί σίγουρα μέχρι το φθινόπωρο δεν θα έχουν αρχίσει οι εμβολιασμοί στα παιδιά και θα το αποφασίσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού. Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση και είναι και ερώτηση πολλών τηλεθεατών. Θα πάμε και εμείς σε εμβολιασμό. Θέλω απλώς να πω αυτό που είπε η κυρία Κανέλλη. Τη μάσκα δεν πρέπει να απαλλαγούμε. Η μάσκα μας προστατεύει από τα μεταλλαγμένα στελέχη, που δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι ότι είναι δραστικό το εμβόλιο. Και μας προστατεύει από το να γίνουμε συμπτωματικοί εμείς, αλλά να κολλάμε όλους τους άλλους. Άλλο ένα θέμα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης. Άρα, ωραία, πάμε τώρα στον εμβολιασμό. 85% μάσκες, αποστάσεις, αντισηπτικά. Αυτά είναι πάγια. Δεν τα διαπραγματευόμαστε. Βέβαια. Πάμε έτσι, τώρα στον εμβολιασμό. Άνω των 12. Πιστεύετε ότι πρέπει να ακολουθήσει και θα ακολουθήσει και η χώρα μας? Ακούστε, ξέρετε ότι ο EMA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, που αυτόν ακολουθούμε σαν χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι ένας οργανισμός πολύ λεπτομερής, ασχολείται πάρα πολύ σοβαρά. Είχα την τιμή να είμαι μέλος πριν από μερικά χρόνια και να παρακολουθήσω τις συναντήσεις τους, οι οποίες πραγματικά ήταν υψηλωτά του επίπεδου, γεμάτες ειλικρίνεια. Και το λέω και το τονίζω. Είδατε ότι είπαν ναι, το εμβόλιο μπορεί να γίνει στα παιδιά. Δόθηκε η άδεια. Ωραία. Το θέμα είναι το κάνουμε ή δεν το κάνουμε, διότι τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό και κάθε χώρα μπορεί να πάρει τη δική της απόφαση. Εμείς θα περιμένουμε την απάντηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών στη χώρα μας. Αυτό βέβαια θα είναι από το φθινόπωρο και μετά. Και πάλι θα μου πείτε, εάν πούμε ναι, γιατί θα πούμε ναι. Και ποια είναι η προσωπική σας άποψη. Ακριβώς. Ναι. Το ένα είναι ότι τα παιδιά μεταξύ 12 και 15, γιατί μιλάμε για αυτές τις ηλικίες, κάτω των 12 γίνονται μελέτες. Μπορεί τα ίδια να μην νοσούν πολύ σοβαρά, όμως πια τα έχουμε κατατάξει σαν ενήλικες. Μπορούν και αυτά να μεταδώσουν με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι το ένα. Αλλά το δεύτερο είναι ότι τα παιδιά αυτά δεν πρέπει να στερηθούν το σχολείο τους. Δεν πρέπει να διαρκώς σταματάει το σχολείο. Το ξαναβάζουμε μπρος. Λέμε ότι μπορεί να περιμένουμε ένα τέταρτο κύμα. Από εμάς εξαρτάται. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Λοιπόν, είδατε ότι αναφέρονται μεγάλο ποσοστό παιδιών με μελαγχολίες, με ψυχολογικά προβλήματα. Ότι είστε υπέρ. 18% πάνω η κατάθλιψη είναι γενικώς. Φανταστείτε τώρα, βάλτε και τα παιδιά μέσα. Καταλαβαίνω, κυρία Γιαμαρέλλου, ότι είστε υπέρ του εμβολίου. Παιδιών, είμαι υπέρ, αλλά ναι, δεν είμαι παιδίατρος από αυτά που διαβάζω και από το ότι τα πρώτα αποτελέσματα με τα mRNA εμβόλια σε περίπου 2.600 παιδιά, ούτε ένα παιδί από τα εμβολιασμένα δεν έκανε νόσο, έναντι 16 παιδιών που έκαναν νόσο που ήταν εμβολίαστα. Σε πολύ καλή μελέτη. Και οι τηλεθεατές μας έχουν πάρα πολλές ερωτήσεις για τις μεταλλάξεις. Για τις μεταλλάξεις και τώρα, αλλά και για τις μεταλλάξεις μετά το καλοκαίρι, τις οποίες τις συνδέουν σε ερωτήσεις τους με τα εισαγόμενα κρούσματα. Δηλαδή, θα έρθουν τουρίστες, θα μας φέρουν μεταλλάξεις που δεν υπάρχουν στη χώρα και αυτές θα γεννήσουν νέες μεταλλάξεις. Θα τελειώσει κάποτε αυτός ο κύκλος και πώς? Κοιτάξτε, οι κορονοϊοί είναι το κλασικό παράδειγμα των ιών που κάνουν μεταλλάξεις. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 7 κορονοϊοί που ξέρουμε. Ο 7ος και τελευταίος ήταν αυτό το κλασικό στέλεχος όταν ξεκίνησε η επιδημία COVID. Οι μεταλλάξεις γίνονται εύκολα, το έχουν μέσα στο γονιδίωμά τους. Η τελευταία μετάλλαξη, η οποία διασπάρει παγκόσμια και στη χώρα μας αποτελεί περίπου το 65% των στελεχών, είναι η Βρετανική. Αυτήν όμως την πιάνουν τα εμβόλια που έχουμε. Αυτό λοιπόν είναι βασικό, είναι μια μετάλλαξη που μεταδίδεται πιο γρήγορα, αλλά δεν είναι πιο λιμογόνα, δηλαδή να σε στείλει πιο γρήγορα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Από εκεί και πέρα είχαμε την νοτιοαφρικανική μετάλλαξη που τη φοβηθήκαμε όλοι, την υπαριθμόν 351, η οποία όμως δεν διεσπάρει και στη χώρα μας είναι λιγότερο από το 0,5% και που φαίνεται ότι τα εμβόλια, εφόσον κάνουν πολύ ψηλό τίτλο αντισωμάτων, τότε σε αυτή την περίπτωση είναι δραστικά. Αλλά αυτό αφορά επιστήμη και μελέτες. Μάλιστα. Δεν μιλάμε για την πραγματικότητά μας. Ακριβώς. Εκείνο που μας απασχολεί είναι το Ινδικό στέλεχος, το οποίο Ινδικό στέλεχος έχει κάνει μεγάλη διασπορά στην Αγγλία και καταλαβαίνετε ότι και με τους τουρίστες πιθανόν να διασπαρεί, το οποίο και αυτό, τα εμβόλια είναι δραστικά σε αυτό το στέλεχος. Αν συνδυαστεί Παρακαλώ, σας διάκοψα, συγγνώμη. Και ένα τελευταίο για τις μεταλλάξεις που είναι συχνότερες. Η δεύτερη μετάλλαξη στη χώρα μας μετά τη Βρετανική είναι η λεγόμενη, αυτή που την είπανε, η Αθηναϊκή μετάλλαξη, η οποία δεν έχει καμιά σχέση με την Αθήνα μας. Είναι η λεγόμενη μετάλλαξη της Νιγηρίας, η οποία αφορά περίπου το 12-15% των στελεχών και για την οποία αυτή τη στιγμή δεν είμαστε 100% σίγουροι πόσο δραστικό είναι το εμβόλιο. Άλλοι λένε 65%, άλλοι 70%. Άρα, να ένας από τους κύριους λόγους που συνεχίζω να είμαι πιστός στα προφυλακτικά μέτρα. Και πριν σας αποδεσμεύσω και σας ευχαριστήσω, να απαντήσουμε άλλη μια ομάδα ερωτήσεων των τηλεθεατών. Υπάρχει κίνδυνος, ρωτούν, το φθινόπωρο και όσο πηγαίνουμε προς το χειμώνα, να συνδυαστεί ο ιός του κορονοϊού με τον ιό της γρίπης, που εξαφανίστηκε από τώρα με τα μέτρα. Ναι, κοιτάξτε, είδατε φέτο δεν είχαμε ούτε ένα κρούσμα γρίπης. Γιατί? Λόγω της μάσκας, που αποδεικνύει πόσο αποτελεσματική είναι η μάσκα. Υπάρχει μια προοπτική, ισχυρή προοπτική, οι φαρμακευτικές εταιρείες να ετοιμάσουν μαζί τα δύο εμβόλια, εφόσον αποδειχθεί ότι θα ζούμε με τον κορονοϊό όπως ζούμε με τον ιό της γρίπης. Οπότε αν κάθε Νοέμβριο κάνεις και τα δύο μαζί, αυτό θα είναι ευεργεσία. Αλλά περιμένουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίστε τον αγώνα σας. Εμείς σας στηρίζουμε, να ξέρετε. Γιατί είναι και η μόνη ελπίδα που έχουμε. Δεν υπάρχει κι άλλη. Το εμβόλιο, τα self-test και τα μέτρα προφύλαξης. Και να εμβολιαστούν, πρέπει να το πούμε και αυτό, το έθιξε πριν η κυρία Κανέλλη και θα ήθελα μια σύντομη τοποθέτηση και από τις δυο σας πριν πάμε στο διάλειμμα. Τα μέλη του υγειονομικού προσωπικού, του ιατρικού προσωπικού, που ο πολίτης δεν έχει άλλη επιλογή παρά να έρθει σε επαφή μαζί τους. Αν αρρωστήσει πρέπει να πάει στο νοσοκομείο, άρα θα έρθει σε επαφή μαζί τους. Ξέρετε ότι πρέπει με κάποιο τρόπο, είναι αντισυνταγματικό βέβαια, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο, εδώ θέλω μία απάντηση και από τις δύο, να οθηθούν στο να εμβολιαστούν, να συνειδητοποιήσουν την τεράστια ευθύνη και χρέος τους απέναντι στους νοσηλευόμενους πολίτες. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Το νοσηλευτικό προσωπικό να φοβάται. Ίσως γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια τους. Αλλά έχοντας δει όλα αυτά, ίσα-ίσα ένας λόγος παραπάνω να θέλουν να εμβολιαστούν. Ο Ντράγκη, είδατε, στην Ιταλία το υποχρέωσε, το έκανε υποχρεωτικό. Δεν ξέρω η κυρία Κανέλλη, που η ίδια είναι βουλευτής, τι εισήγηση θα γίνει στη Βουλή, γιατί λέγεται ότι υπάρχει διάταξη όταν κάποια επιβολή έχει κοινωνικό χαρακτήρα, ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δώσουμε και κάποιον υποχρεωτικό χαρακτήρα. Στο κάτω-κάτω οι νοσηλευτές κινδυνεύουν πιο πολύ από τον άλλο κόσμο. Πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να είναι οι πρώτοι που χρειάζεται να εμβολιαστούν. Όσο και αν φοβούνται. Και ο δημοσιογράφος φοβάται να πάει στον πόλεμο, να αναφέρομαι στην κυρία Κανέλλη που έχει πάει. Αλλά πάει. Ακούστε, γιατί πρέπει να τον καλύψει. Εδώ ανοίγουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση που δεν είναι της παρούσης, εννοώ χρονικά. Ναι. Όχι, εγώ ευχαρίστως την ανοίγω ανά πάσα στιγμή. Η υποχρεωτικότητα είναι αυτονόητη στα υγειονομικά επαγγέλματα ή για παράδειγμα στους εκπαιδευτικούς. Είναι αυτονόητη. Έχω την εντύπωση ότι όταν μια κοινωνία πρέπει να προστατευτεί, το λιγότερο που μπορεί να απαιτήσει κάποιος από κάποιον που αρνείται να κάνει το εμβόλιο είναι να μην έρχεται σε επαφή με ασθενείς. Θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ που το λέω. Λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω. Αλλά είμαι σίγουρη ότι πολλοί κόσμος που περίμενε να μπει στο χειρουργείο, τώρα που κάπως αδειάσανε λίγο, ήταν χειρουργεία, τα νοσοκομεία, οι εντατικές κτλ. Και ήταν άνθρωποι που ανέβαλαν εγχειρήσεις, οι οποίες μπορεί ενδεχομένως την ποιότητα της ζωής τους να την είχαν ρίξει στα τάρταρα μαζί με τον φόβο της πανδημίας και την πανδημία. Δεν νομίζω ότι θα αισθάνονταν άνετα εμβολιασμένοι ή μη να μπαίνουν μέσα και να ξέρουν ότι ο αναισθησιολόγος ή ο χειρούργος και 4 νοσοκόμες έχουν αποφασίσει να ασκήσουν το δικαίωμα που έχουν να μην το κάνουν. Άρα, ο πρώτος τρόπος προσέγγισης του πράγματος είναι αν η ποιότητα της κοινωνίας έχει ουσιαστική αλληλεγγύη και αν η υποκειμενική ευθύνη είναι και ταυτόχρονα πολιτική ευθύνη. Γιατί αν είναι και το αποφασίσουμε, τότε θα πάμε και σε άλλα πράγματα, στα οποία θα δούμε ότι πολύ εύκολα η πολιτεία βάζει κανόνες, κλείνει ανθρώπους κυριολεκτικά, τους κλείνει το δρόμο και το μέλλον, με μια ευκολία πολύ μεγαλύτερη από ό,τι βασανίζεται για τους εκπαιδευτικούς ή τους υγειονομικούς. Μάλιστα, μάλιστα. Πάντως θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, μια κουβέντα μικρή. Οι νοσηλευτές μας είναι ήρωες. Εγώ αλήθεια. Που του ζω στην καθημερινή αυτό πράξη είναι πραγματικά ήρωες. Μιλάμε για τις λίγες εξαιρέσεις. Επιτρέψτε μου, κυρία Γιαμαρέλλου, δεν είναι τώρα ήρωες. Είναι ήρωες από τότε που κάνουν αυτή τη δουλειά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, με αυτές τις ελλείψεις, με αυτούς τους μισθούς. Και μετά εκείνο το υπέροχο. Και μετά εκείνο το υπέροχο ήταν επί εποχής της ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει καμία σημασία. Σύστημα αποδοχής των ευρωπαϊκών αξιών που θεωρεί ότι ο γιατρός και ο νοσηλευτής μπορεί να δουλεύουν 12 ώρες συνεχόμενες. Άμα προσθέσετε σε αυτά και υπερορίες, θα δείτε ότι. Άμα το μιλήσουμε στα πολύ σοβαρά, ποιος από εσάς εμπιστεύεται νησταγμένο οδηγό λεωφορείου, κουρασμένο και καταπτωημένο πιλότο αεροπλάνου και γιατρό ο οποίος έχει 36 ώρες στο ποδάρι. Σωστό. Με αγωνία και νοσοκόμα που έχει δουλέψει 18ωρο. Επομένως είναι ήρωες πολύ πριν από αυτό. Απλώς τους ανακαλύψαμε τώρα που τους είχαμε μαζικά ανάγκη. Μόλις φύγει η μαζική ανάγκη θα τους ξαναθεωρήσουμε ανθρώπους που απλώς διάλεξαν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ελπίζουμε να μην γίνει έτσι, γιατί η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, θα πω εγώ. Κυρία Γιαμαρέλλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, αλλά όταν πεθάνει η ελπίδα, έχεις πεθάνει πιο πριν εσύ και δεν το έχεις πάρει πρέφα. Σωστό είναι αυτό που λέτε, κυρία Κανέλλη. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γιαμαρέλλου. Να είστε καλά, κυρία Γιαμαρέλλου. Να είστε καλά και να αντέχετε. Γεια σας. Καλό κουράγιο και σε εσάς. Να είστε καλά. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα έγινε πολλής λόγος για την επίσκεψη, την επικείμενη τότε επίσκεψη Τσαβούσογλου, για την επίσκεψή του στα Πομακοχώρια. Τελικώς δεν ήταν τα πράγματα τόσο δραματικά όσο τα φανταζόμασταν. Να δούμε στο βίντεο που θα ακολουθήσει ευθύς αμέσως το τι συνέβη και αμέσως μετά να το συζητήσουμε. Βλέπουμε και το πράσινο πιστοποιητικό μέσα στα θέματα της συνάντησης. Παντού είναι αυτό που λέμε, ότι ο κορονοϊός έχει παραφιάδες. Όταν μιλάμε για τα ελληνοτουρκικά και για τη διεθνή πραγματικότητα, αγαπητοί μου, ο καθένας βλέπει από τη σκοπιά του τα πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι όλοι τα βλέπουν από τη σκοπιά τη βασική, που είναι το χρήμα. Μάλιστα. Το χρήμα, οι επενδύσεις. Τα γεωστρατηγικά συμφέροντα, οι εθνικοί πόροι και πάει λέγοντας. Επειδή είναι ανοιχτός πάλι ένας διάλογος, πιστεύεις ότι η επίσκεψη Τσαβούσογλου και έχουμε και την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντοάν έχει βάλει τα πράγματα σε καλύτερες ράγες? Όχι. Η χώρα είναι σε συνθήκες εμπλοκής. Μάλιστα στη γλώσσα μας να το λέμε. Και ακούστε μας, όσο είμαστε στο ΝΑΤΟ και αυτά τα πράγματα συμβαίνουν μεταξύ συμμάχων του ΝΑΤΟ, είναι σαν να μου μιλάς τώρα για την ενδοοικογενειακή βία. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η προσέγγιση της ενδοοικογενειακής βίας? Καλά, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Όχι, εννοώ αυτή τη στιγμή η ενδοοικογενειακή, το οικογενειακή, να μας μάρανε η οικογένεια η νατοϊκή, μας στοχοποιεί ως χώρα. Μας στοχοποιεί. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτή είναι η πάγια θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν είναι απλώς πάγια θέση. Είναι αποδεδειγμένη δυστυχώς. Μακάρι να μην ήταν έτσι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή κάποιος τι ελπίζει? Ότι θα έχουμε περισσότερους Αμερικανούς τουρίστες που θα καλύψουν τους Γερμανούς, γιατί θα ησυχάσουν οι Τούρκοι που δεν θα πετάνε και αυτό θα διασφαλίσει ένα ειρηνικό μέλλον στο Αιγαίο. Μα ποιος? Όποιος πάει απάνω και δει, ας πούμε, τι ετοιμάζουν στον Ισάκη Σαν Τζόρτζιο απέναντι από το Σούνιο, θα βλέπεις μαζί με τον ναό του Ποσειδώνα, θα βλέπεις και το Αμερικάνικο πάρκο με τα τεράστια αυτά τα τερατώδη πράγματα, τάχα μου δήθεν για την πράσινη ενέργεια. Και η πράσινη ενέργεια ένας τρόπος είναι για να βγουν λεφτά πάλι στις ίδιες τσέπες. Επομένως και ο ελληνοτουρκικός διάλογος, όσο βλέπετε και κοιτάζετε από τη σκοπιά της κατανομής συμφερόντων, είναι δύο τάξεις στην κάθε χώρα. Ο διάλογος όμως συμφωνείς ότι πρέπει να υπάρχει. Ο διάλογος, ναι, προς ποια κατεύθυνση και προς ποια βάση. Άμα γίνεται ένας διάλογος για να απεμπλακείς από το να είσαι στόχος, να τον κάνεις. Αλλά άμα ένας διάλογος απλώς για να πας και να οδηγηθείς με μαθηματική ακρίβεια, αμερικάνικη εποπτεία, εντολή και κατανομή και χαρτογράφηση σε μοιρασιά, διαμοιρασμό του Αιγαίου, διαμοιρασμό και στην Κύπρο, διαμερισμό και στην Ανατολική Μεσόγειο και πας για να δώσεις και από αυτά που δεν έχεις, πάντως, τότε το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Δεν είπε ότι θέλει να πάει σε διαμοιρασμό του Αιγαίου. Μα εκεί πηγαίνει, οδηγούνται τα πράγματα από μόνα τους. Μα οδηγούνται τα πράγματα από μόνο τους. Οι διευθετήσεις που γίνανε στο Ιόνιο, για παράδειγμα, δεν ισχύουν στο Αιγαίο. Δεν είναι τωρινό. Είναι και των προηγούμενων και των προηγούμενων και των προπροηγούμενων και των παραπροηγούμενων κυβερνήσεων. Εκ των πραγμάτων δεν είναι της τωρινής κυβέρνησης δουλειά. Κυρία δεν Κανέλλη... κάνει κάποια καινοτομία η κυβέρνηση, ξαναγυρίζοντας σε ένα διάλογο υπ' αυτούς τους όρους, με τους ίδιους πάτρονες, στην ίδια συμμαχία, με τα ίδια συμφέροντα. Κυρία Κανέλλη, επειδή ξοδέψαμε πολύ χρόνο στο θέμα της πανδημίας και καλώς το ξοδέψαμε, τώρα βιάζομαι να βάλω τα υπόλοιπα θέματα στη συζήτησή μας και ένα από τα κορυφαία είναι το εργασιακό, που έχει πάρει το δρόμο του προς τη Βουλή, το νέο δηλαδή νομοσχέδιο που ρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει διαφωνήσει οριζοντίως, πλαγίως και καθέτως και όλη η αντιπολίτευση. Γιατί διαφωνείτε? Το πρόβλημα δεν είναι όλη η αντιπολίτευση. Το πρόβλημα είναι όλος ο ελληνικός λαός εργαζόμενος. Γιατί διαφωνείτε με ένα νομοσχέδιο που σύμφωνα με την κυβέρνηση, μας τα είπε και τις προάλλες, στη θέση σας καθόταν ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, φέρνει ευρωπαϊκές πρακτικές στη χώρα. Και αυτό μου το λέτε για καλό. Εγώ σας λέω ότι λέει η κυβέρνηση. Ναι, όχι, ο κύριος Χατζηδάκης, ας πούμε. Μου το λέει για καλό. Ναι. Τις ευρωπαϊκές πρακτικές. Ναι, για καλό. Οι ευρωπαϊκές πρακτικές από πότε είναι καλές για τους εργαζόμενους? Δηλαδή, αν ήταν πολύ καλές οι ευρωπαϊκές πρακτικές, τότε δεν θα ήταν στα κάγκελα και οι εργαζόμενοι ούτε πεινασμένοι, ούτε με ελάχιστους μισθούς σε χώρες που δεν είχαν μνημόνια, για παράδειγμα η Γαλλία. Ούτε κίτρινα, ούτε πράσινα, ούτε ροζ, ούτε εμπριμέ γυλαίκα θα είχαν βγει στους δρόμους. Η ψηφιακή κάρτα δεν θα είχε πέσει η ποιότητα ζωής. Δεν θα είχαν πέσει. Ποια ψηφιακή κάρτα ασφαλείας? Ακούστε με, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι κάτι το οποίο όφιλε να υπάρχει εδώ και ούτε ξέρω πόσο καιρό. Το ζητούσε και η ΕΣΕ. Καθώς έχει προχωρήσει τεχνολογία, πολλά πράγματα έπρεπε να είναι πολύ καλύτερα για τους εργαζόμενους. Πρώτα απ' όλα, δεν έπρεπε να είναι 40 οι ώρες εργασίας την εβδομάδα, έπρεπε να είναι 35. 35 ώρα έπρεπε να δουλεύει ο κόσμος. Θεσμοθετημένα εννοείται. Βέβαια, θεσμοθετημένα. Αφού προχωράει τόσο πολύ η τεχνολογία, ακούστε σε κατηδία νόμος. Ακούστε με όμως, δεν συμβαίνει αυτό. Το νομοσχέδιο αυτό που έρχεται, δεν έρχεται για να πάει καλύτερα η αγορά εργασίας. Γιατί μόλις πείτε αγορά εργασίας, τα πράγματα αλλάζουν. Είναι ο εργαζόμενος ο οποίος διαθέτει την εργασία του. Όχι ο αγοραστής που την επιβάλλει. Μόλις αρχίσετε και μου μιλάτε γενικώς για αγορά και για ελεύθερη αγορά, είναι ο απέναντί του που είναι το κεφάλαιο, που έρχεται και ρυθμίζει τα πράγματα όπως θέλει. Ακούστε με, αυτό που έρχεται είναι ταφόπλακα. Και δεν επιδέχεται βελτίωσης. Ακόμα και οι αλλαγές που έκανε η κυβέρνηση από τη διαβούλευση μέχρι την ημέρα που το κατέθεσε, επιταχύρο είναι. Είναι επιταχύρο για τους εργαζόμενους. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι επιταχύρο... θα σας φέρω ένα χαρακτηριστικό. Είναι δυνατόν να μην μπορεί το δευτεροβάθμιο ή το τριτοβάθμιο σωματείο, το εργατικό, που το θέλει να είναι αναγνωρισμένο με κάρτες, με τούτα, με εκείνα, με ψηφοφορίες, να επανακηρύξει απεργία που το δικαστήριο έκρινε? 95% των απεργιών κρίνονται παράνομες. Παράνομες καταχρηστικές. Και να μην μπορεί το δευτεροβάθμιο και το τριτοβάθμιο. Δεν καταλαβαίνετε πώς την έχει δει η κυβέρνηση και το κεφάλαιο? Θα σας πω εγώ. Σαν τον Ηρακλή που πάει να πνίξει το συνδικαλισμό, σαν τα φιδάκια από την κούνια. Από το πρωτοβάθμιο σωματείο. Την έχει δει η Ηρακλής. Θα πιάσει τα φίδια και θα τα κάνει έτσι. Δηλαδή θα συμπιέσει την ελευθερία των εργαζομένων και την ελευθερία του συνδικαλισμού, θα τα πνίξει νωρίς και θα πει: «Ζήτω ο Ηρακλής. Κέρδισα». Παροχές, μέχρι την ώρα που θα βρεθεί η διάνοια, και έχει ήδη βρεθεί. Παροχές όπως είναι η αναγνώριση και του ρόλου του πατέρα, οι άδειες που δίνονται οι πατρικές πλέον άδειες, η επιδότηση και των δύο γονιών. Ναι, ωραία, είναι σαν να μου λέτε ότι έχετε δεδομένο πάρα πολύ ωραία το μικρό σας νυχάκι και είναι σημαντικό πράγμα να παίρνει και ο πατέρας. Είπε κανένας να μην παίρνει ο πατέρας. Αυτά τα προβάλλουν μπροστά για να κρυφτούν τα από κάτω. Μα όχι, είναι για να κρυφτούν τα από κάτω. Διότι ακούστε, πέρα από την θεσμοθέτηση, είναι αυτή τη στιγμή και η πραγματικότητα ρεαλιστική. Και ο έλεγχος. Εδώ το κεφάλαιο κάνει ό,τι θέλει. Ο ΣΕΒ κάνει ό,τι θέλει. Υπαγορεύει νομοθεσία. Υπαγορεύει τρόπους εργασίας. Υπαγορεύει κοινωνικό. Εδώ γεμίσαμε εργοδότες οι οποίοι παίρνουν κόσμο με 200 και 300. Με μαύρα και με άσπρα και με κίτρινα και με πορτοκαλιά. Στα σοβαρά. Εδώ η αντίληψη για την εργασία πάει να οργανωθεί. Μα γι' αυτό έρχεται η κυβέρνηση και λέει: έχω την ψηφιακή κάρτα εργασίας, όπου βλέπω πλέον τις υπερορίες. Δεν είναι οι αδήλωτες υπερορίες πίσω από την πόρτα. Δούλεψέ τις και φύγε. Δεν θα τις πληρωθείς, διότι αν τις διεκδικήσεις θα βρω έναν τρόπο να σε απολύσω. Αν σου κάνει εκβιασμό ο εργοδότης, θα χτυπήσεις την κάρτα και θα μείνεις στη δουλειά να δουλέψεις. Δηλαδή να μην πλάκα μου κάρτα. Κάνετε. Πλάκα μου κάνετε. Κάνω καθόλου πλάκα. Και το όχι εσείς. Μην το παίρνετε προσωπικά, έλεος. Δηλαδή, πλάκα μας κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά σας το λέω. Το εργασιακό αυτό δεν επιδέχεται. Πώς να σας το πω. Είναι σαν να μου πείτε πρέπει να ανασκολοπιστεί ένας αγώνας. Ό,τι είχε απομείνει από εργασιακό δικαίωμα έχει πάει περίπατο. Αυτό που λένε η διευθέτηση του χρόνου. Η διευθέτηση του χρόνου, άμα γυρίσετε πίσω στην προγιαγιά σας ή στη γιαγιά σας ή στη μαμά σας, θα θυμηθείτε ότι ο χρόνος που έχει ο καθένας μας είναι αυτό που ο λαός λέει το λάδι στο καντήλι του. Τώρα καταλαβαίνετε ότι βάζετε δοσομετρητή το αφεντικό στο λάδι του καντιλιού σας. Ναι. Στο λάδι από το καντήλι σας. Μπαίνει δοσομετρητής οι ανάγκες της επιχείρησης. Θα έρθει και θα σου κάνει πρόταση η επιχείρηση. Και θα σας δώσει εσάς την άδεια, για παράδειγμα, των παραπανήσιων υπεροριών, τα ρεπά, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, τα ρεπά. Να θυμηθούμε τις τα ρεπά θα είναι η αμοιβή. Η αμοιβή θα είναι τα ρεπά. Λοιπόν. Θα παίρνεις τα ρεπά. Πότε τα παίρνεις τα ρεπά? Όποτε θέλεις αφεντικό. Όχι όποτε θέλεις εσύ. Και μην μου πείτε, εδώ δεν μπορείς να προγραμματίσεις τι θα φας αύριο και αν θα έχεις να φας αύριο. Θα σας πάρει τις 150 ώρες που θα έχετε δουλέψει ανά εξάμηνο και θα σας κατανείμει κατά τις ανάγκες σας, τις οποίες θα ξέρετε εκ των προτέρων. Στα σοβαρά δηλαδή. Για να πάμε και στο θα σας δώσει άδεια με τα παιδιά χωρίς σχολείο, χωρίς παιδικό σταθμό, χωρίς τίποτα. Θα σας τις δώσει 15 με 30 Ιανουαρίου. Θα σας τις δώσει 15 με 30 Ιανουαρίου. Λέτε ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη. Δηλαδή, τώρα, μην το συζητήσουμε. Λοιπόν, δεύτερον, είχαν φτάσει τα θρασίμια να έρθουν και ευτυχώς που ξεσηκώθηκε ο κόσμος, έστω και τώρα και απειλεί, γιατί την Πέμπτη δεν θα κινηθεί τίποτα. Η απεργία είναι γενική και δεν πρέπει να την πάρει κανένας πίσω. Και θα έχει αστική ευθύνη ο συνδικαλιστής, λέει, ο οποίος ασκεί βία. Και ποιος θα το κρίνει αυτό? Ο αστυνόμος της Νέας Μύρνης, λέω για παράδειγμα. Αυτό θα λέει ότι τον συνέλαβε. Άρα θα κρεμόμαστε όλοι λοιπόν από την ψηφιακή κάρτα, αν υπάρχει δίκτυο, αν δεν έχει πέσει το δίκτυο, αν εκείνο, αν το άλλο. Άρα να περιμένουμε ένταση την Πέμπτη. Λέτε. Ένταση. Μαζικότητα πρέπει να περιμένετε. Μαζικότητα πρέπει να περιμένετε. Μαζικότητα. Τόσο μεγάλη μαζικότητα, ώστε να μην διανοείται κάποιος ότι μπορεί να εφαρμόσει έστω και το 10% απέναντι στο συνδικαλισμό. Είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό, κυρία Κανέλλη, όντως, διότι διαπνέει όλες τις σχέσεις εργασίας των πολιτών. Όμως πρέπει να δούμε και το θέμα του τουρισμού, που είναι πολύ πολύ σημαντικό για την οικονομία. Βέβαια να το δούμε. Να δούμε και τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Βεβαίως. Βέβαια. Άμα το δούμε από την πλευρά όμως των εργαζομένων στον τουρισμό, σε σχέση με το πελατειακό ή άλλο στον τουρισμό, να μου πει κάποιος πόσο αντέχει να δουλεύει με το χαμόγελο στα χείλη, πάνε οι φαντάροι μας μπροστά. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω για πολύ πολύ λίγο. Κυρία Κανέλλη, δύο λόγια για τον τουρισμό. Είναι στοίχημα. Ο τουρισμός είναι η απόδειξη ότι το σύστημα δεν θέλει να δουλεύεις για να ζεις, θέλει να ζεις για να δουλεύεις. Και δυστυχώς παίζεται ένα παιχνίδι και στην πλάτη των εργαζόμενων στον τουρισμό, παρόμοιο με τα υπόλοιπα που παίζονται και θα κριθούν την Πέμπτη. Ο τουρισμός στην Ελλάδα είναι μονοπωλιακός και πάει το χρήμα σε πολύ λίγες τσέπες. Αρχίζοντας από το Airbnb και καταλήγοντας στα 5 στέρα, 7 στέρα και 8 στέρα των επενδύσεων. Ένας τόπος ευλογημένος και πάμπλουτος δεν ανήκει σε αυτούς που ζουν, τον δουλεύουν και τον διατηρούν. Κατανέμεται λοιπόν ο πλούτος σε αυτούς που βρήκανε όχι απλώς παπά να θάψουνε, αλλά και την ψευδή αίσθηση ότι δεν θα βρουν αντίσταση. Κυρία Κανέλλη, αγαπητή Λιάνα, έχουμε αφήσει συζήτηση ανοιχτή. Θα μας ξαναρθεί. Έχουμε αφήσει, θα ξανάρθω με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Οι εβδομάδες είναι κρίσιμες. Εμβολιαστείτε, σκεφτείτε και απεργήστε. Είναι τρία πράγματα που αυτή τη βδομάδα που έρχεται είναι σχεδόν, πώς να το πω, ισοδύναμο με το να επιζήσουμε. Για να υπάρχει μέλλον. Αλλιώς θα πάμε σε νομοσχέδιο για τα κατοικίδια και θα αφορά στον καθέναν από εμάς.